Θα κλακετήσω πρώτα. Εν τω μεταξύ, πάλι ξέχασα τι ριχτάρι έχουμε, αλλά αυτό το πουκάμισο έπρεπε να φανεί κάπου. Θέλω να κάνω ένα update run. Μπορώ? Ναι. Λοιπόν. Θυμάστε. Καλά, αρχικά να πούμε ότι καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα run. Ναι, βεβαίως, και γι' αυτό θα κάνω ένα update για το run. Δεν θα κάνω update για το run. Θυμάστε που είχα πρόβλημα με τα γυαλιά μου? Ποιος δεν το θυμάται αυτό? Βλέπω αυτές τις παπαριές στο Shane και στο Temu και τα λοιπά χρόνια και λέω αποκλείεται να κάνουν δουλειά. Και την τελευταία φορά είπα εισιχτήρ. Θα το πάρω. Θα το πάρω γιατί είμαι ως εδώ. Και κάνει δουλειά. Και κάνει δουλειά, ρε μαλάκες. Και κάνει, ξέρω εγώ, μισό γιατί ευρώ. Γιατί τι υλικό είναι αυτό, σφουγγαροειδές? Όχι, σαμπανάκι. Σαμπανάκι είναι, έχει μέσα ένα. Αυτό είναι λίγο μαλακό. Ναι. Α, και για κάνε μας ένα. Πώς, how to. Καθαρά. Και κάνει ότι είναι. Πες την ευρώμικα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το γύρω-γύρω-γύρω. Δεν φτάνει και στις γωνίες. Δεν πειράζει. Αλλά εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα βασικά. Τι κάνω, κάνω αυτό εδώ. Ναι. Και κάνω έτσι. Τσακ. Και δουλεύει. Και δουλεύει, ναι, κοίτα εδώ. Α, το κάνει πολύ καλό. Αυτό, μόνο τις γωνίες δεν μπορεί. Εντάξει, να άμα καλά. Είναι ψηλός ο σκελετός, ενώ με αυτάκι, ναι. Γιατί ας πούμε τα δικά μου δεν έχουν, είναι πολύ λεπτό, άρα θα τα πιάνει. Ναι, πολύ καλό. Αυτό, και λέω να πάρω 10. Εντάξει, γιατί αυτό μετά, άμα πιάσει και λίγο μάκα, στιγμή, ναι. Δεν θα καθαρίζει. Αυτό, και ήθελα να το μεταφέρω, γιατί ένιωσα ότι είναι μια γνώση. Πολύ χρήσιμη. Αυτό, να τη μεταφέρω. Και τώρα ξέρεις, θα σου ζητάνε όμως όλοι από κάτω link. Οπότε, θυμίσου να στείλει το link και το καρφιτσώσουμε σχόλιο. Θα σου το ζητάνε, θα σου στέλνει μήνυμα στο Instagram, Σιλένα το link και θα το θυμηθεί με την. Έλα, μου γράφει the other way. Καθαριστή γυαλιών. Α, καθαριστή γυαλιών το λέει. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ, διότι. Έλα, ρε, έχουμε έρθει σήμερα εδώ. Εδώ είμαστε, διότι κάπως δεν γινόταν να συνεχίσουμε να υπάρχουμε χωρίς να γυρίσουμε ένα ακόμα rant. Γιατί εσείς μπορεί να νομίζετε ότι όσο περνάει ο καιρός και προχωράνε και τα rant, δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που να μας ενοχλούν. Αλλά κάνετε λάθος. Και άλλα αλλά τα χείλη των ασεβών, διότι η ζωή είναι εδώ και έρχεται και μας κάνει το παράθυρο και μας θυμίζει. Όχι, αυτά κανείς που δεν μας έχει ενοχλούν. Περάσει απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, επομένως έχουμε να πούμε και σήμερα κάποια πράγματα αρκετά ενοχλητικά για τον καθένα μας ξεχωριστά και ίσως και ταυτόχρονα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι μια στήλη που, αν θυμάμαι καλά, την είχα προτείνει εγώ ως γκρίνια. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που νιώθω ότι θα λέω πράγματα που ξανά έλεγα πριν 2 χρόνια. Αν το κάνω αυτό, σχωράτε με. Με εκνευρίζουν λιγότερα πράγματα από ότι εκνευρίζουν τον Αλέξανδρο. Οπότε γυρνάει στα παλιά. Εντάξει, όχι, γιατί δεν έχεις προσθήκες. Δηλαδή, μια φορά το μήνα δεν υπάρχουν 4 πράγματα να σε έχουν ενοχλήσει. Όχι, χρυσή, αλλά μίλαγα σήμερα με το φίλο μου και λέω: τι με εκνεύρισε, μωρό μου, αυτό το μήνα? Και μου λέει: εγώ. Αυτό το μήνα με εκνεύρισε αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι κάθε μήνα. Θα το πεις και στον επόμενο. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Αυτό λέω, μη λέω τέτοια πράγματα. Αλλά ήμουν τίμια, δεν έγραψα. Δεν έκανες επαναλήψεις. Μάλλον. Μάλλον. Να σου πω, δεν θυμάμαι τι λέγαμε πριν 2 χρόνια, ρε Αλεξάνδρα. Εντάξει, ωραία. Άμα μου κάνει κάτι ring a bell, θα σου το πω. Θα ξεκινήσω, έχω πάρα πολλά σημαντικά. Αναγκαστικά θα πιαστώ από κάτι. Με ενοχλεί η συζήτηση για τους influencers. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Έγινε τις προάλλες αυτό το περίφημο σκηνικό με το γάμο και αν έγινε φοροδιαφυγή στο γάμο της Ελίζα Μπεθελέτσι. Okay, δεν έχω ιδέα για πρόβλημα. Ωραία. Τέλος πάντων, η Ελίζα Μπεθελέτσι είναι η κοπέλα από το Survivor που παντρεύτηκε έναν γιατρό που βγήκε και είχε πει ότι ο γάμος της κόστησε 50.000 ευρώ και το μονόπετρο έκανε 13.000 ευρώ κτλ. Που παίζει στο Λούμπεν δεξιά-αριστερά παντού. Ρε. Τέλος πάντων, έγινε ένας γάμος. Έγινε ένας γάμος με συμφωνήσε. Όπου ακούστηκαν έτσι και διάφορα ποσά και μετά πήγε η κυρία Εφορία και λογικό. είπε ναι. Για να δώσω αυτό το γάμο π.χ. εάν κόπηκαν τα απαραίτητα παραστατικά για όλα αυτά που ακούω να έχετε ξοδέψει. Δεν βρήκαν οριακά σχεδόν κανένα παραστατικό ή βρήκανε κάποια ελάχιστα ποσά για τα δεδομένα αυτά που είχαν ακουστεί, όπου μετά, επειδή η κυρία Εφορία είναι και πιο έξυπνη πλέον λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, πήγε και σε αυτούς που ήταν οι προμηθευτές, ας πούμε, αυτού του γάμου και είπαν: για έλα εδώ εσύ που λες. Γιατί βγήκαν και είπαν αυτοί ότι. Βγήκε και λέει αυτή μετά ότι μα ήταν τα περισσότερα δωρεά. Ενώ ανταλλακτική συνεργασία. Ναι. Για να
τους διαφημίσουμε, να τους κάνουμε τα story τους κτλ. Ναι, αλλά ο τάδε που έκανε δωρεά 3 χρόνια την εφορία δήλωνε ζημιές ή δήλωνε μηδέν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η μία αφορμή. Ναι, αλλά και ζημιά να δήλωνε μηδέν. Άμα του ήρθε μια ευκαιρία να κάνει ένα ανταλλακτικό με κάποια η οποία θα του φέρει πωλήσεις, ας πούμε. Ναι, 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 όχι, ρε παιδί, δεν το πόντο αυτό. Προσπαθώ να βρω το καλό στην υπόθεση. Δεν έχει καλό. Τους πιάσανε σαν τους βλάκες, γαμήθηκε. Ναι. Δεν πας και εσύ και λες τώρα. Ναι, τα παραείπανε και τα λοιπά. Το πόντο όμως είναι άλλο, ότι από αυτό μετά ξεκίνησε μια γενικότερη κουβέντα που άκουσα εγώ και στα social και στην τηλεόραση για τους influencers, για το μαύρο χρήμα, για το μπλα μπλα μπλα. Και κάθε τρεις και λίγο, γιατί είναι γενικό το σχολείο μου, με ενοχλεί η συζήτηση, κάπως ξεκινάμε και κάνουμε μια κουβέντα για τους influencers. Έγινε και προχθές μια φάση με την Τούνη και που βγήκαν και είπαν ότι και καλά και σιγά τη δουλειά κάνει, είναι influencer. Και τα έβαλε αυτή με το. Τα έβαλε αυτή με το Φώτη Σεργουλόπουλο που την ψηλό κοροϊδέψαν σε κάτι σκετσάκια που κάνει στην εκπομπή και είπε και αυτή ότι δεν ξέρω και ο Φώτης τι δουλειά κάνει. Σκάβει, γιατί νομίζω ότι και αυτός εκπομπή στην τηλεόραση κάνει και τα λοιπά. Δεν είχε και άδικο. Ναι, και το point μου γενικά είναι ότι θα ήθελα όταν συζητάμε για τους influencers, παύλα content creators, γιατί αυτό είναι για μένα η δουλειά. Το influence δεν είναι δουλειά. Η παραγωγή περιεχομένου είναι η δουλειά. Ναι. Και επειδή μας αφορά όλους. Εμάς που το λέμε, θα ήθελα να συζητάμε με λίγο περισσότερη προσοχή, γιατί αφενός υπάρχει μια τάση να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι, δηλαδή να αντιμετωπίζει κάποιος την τάδε Τούνη και την τάδε Ελέτσι σαν εμένα και Τούμπαλιν. Που είσαι ένα τίποτα. Που είμαι ένα τίποτα ή που δεν έχω το περιθώριο. Ακόμα και αν η τάδε Ελέτσι έκανε μαύρες συναλλαγές στο γάμο της, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο περιθώριο. Οπότε τσουβαλιάζονται όλοι, τους παίρνουν όλους συμπάλλον και τι δουλειά κάνουν οι influencers, κάθονται και κοιμούνται. Και ενώ κοιμούνται κιόλα όλη μέρα φοροδιαφέρουν. Και ενώ φοροδιαφεύγουν κιόλας, έχουν και το τάδε παράπονο, όταν από και προσωπική εμπειρία και από όποιον άνθρωπο έχω στον κύκλο μου. Και από μεγαλύτερους creators. Και από μεγαλύτερους. Στον κύκλο μου, ναι, που έχω και πιο μεγάλους. Δεν θα μπω στη διαδικασία του πόσες ώρες δουλεύουμε και σε τι συνθήκες. Θα πω ότι απλά ένας content creator, ο οποίος δεν είναι η Πάπα Μενεγάκη, που έχει 1000 άκρες, δεν μπορεί ούτε να φοροδιαφύγει. Ναι. Και αντιθέτως πληρώνει σαν την. Αυτό είναι ένα μπιπ. Κάθε χρόνο, το είπα, συγγνώμη, με πονάει. Ναι, με πονάει. Για να κάθεται να ακούει μετά το μακρύ και το κοντό του καθενού για πράγματα τα οποία δεν ξέρει. Γιατί πολλοί μπερδεύουν το ότι θα σου στείλουν εσένα 2 κρέμες. PR πακέτο, δεν ναι, εννοώ. Ναι, 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 για ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Ότι η Σιλένα, καλά, τι λεφτά βγάζει και τι λεφτά δηλώνει. Η Σιλένα απλά δεν αγόρασε 2 κρέμες. Και με ενοχλεί, ναι. Το οποίο είναι γιατί ένα προνόμιο. Αλλά... Είναι ένα προνόμιο, αλλά πώς πω, δεν βγάζει το μήνα σου με 2 κρέμες, ούτε τι πα στο σούπερ μάρκετ και τι ανταλλάσσουν με πατάτες. Όχι, αλήθεια είναι, δεν μπορώ να τι φάω. Ούτε τις τρως. Οπότε με ενοχλεί να γίνεται μια κουβέντα για έναν τομέα επαγγελματικό, όπως και εγώ αν έκανα μια κουβέντα για τον αρχιτέκτονα, για τον γιατρό. Δεν έχω υπάρξει, δεν ξέρω τα δεδομένα τους, τα μισθολογικά, τα το ένα, τα το άλλο. Να γίνεται μια κουβέντα χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι και εννοείται να γίνεται μετά ο content creator το τέλειο ξυλαστήριο θύμα, όχι αυτοί που εμπλέκονται, αν εμπλέκονται, οι υπόλοιποι, το τέλειο ξυλαστήριο θύμα, ότι μια και η Χιελ έτσι μπορεί στο γάμο της να φοροδιέφυγε, όλοι οι influencers φοροδιαφεύγουν. Με ενοχλεί. Όχι επειδή πληρώνω, με ενοχλεί γενικά. Εμένα με ενοχλεί κυρίως γιατί πληρώνω. Ναι, εμένα με ενοχλεί γιατί ξεκινάει μια κουβέντα. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι ενοχλεί. Το ότι ο influencer δεν πάει να βαρέσει κάρτα 8 ενώ αυτός που σχολιάζει από το προφίλ του. Συγγνώμη. Χτυπάει κάρτα και ίσως τον ενοχλεί αυτό. Εγώ που δεν χτυπάω κάρτα 8 τις περισσότερες μέρες. Τα μεγάλα κασέ μέρες, που μπορεί να είναι μια φορά το τρίμηνο, τι ενοχλεί. Τις περισσότερες μέρες δουλεύω περισσότερο από 8 ώρες την ημέρα. Σου πρώτον. Τι ενοχλεί όμως. Αυτό θα με πάει σε επόμενο τέτοιο. Εμένα. Στο ότι εγώ σε επόμενο ραντ. Ναι, αλλά σου δίνω πάτημα, το... πες. Α, το έχεις τελειώσει. Εντάξει, τα βασικά τα είπα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Ναι, ισχύει. Και εγώ, γιατί, και σε έχω διακόψει πολύ, και γιατί με αφορά το ζήτημα. Να κλείσω πριν σου δώσω την πάσα. Δεν με πειράζει η κριτική επειδή αφορά το επάγγελμα μου. Με πειράζει να μπλέκουμε ανώμια μεταξύ τους πράγματα και να προκύπτει ένας αχταρμάς όπου αντί να οδηγεί στο ποιο είναι το πρόβλημα, ότι οι influencers δεν δηλώνουν όλα τους τα λεφτά, να τα δηλώσουν όλοι. Όλα. Όχι να τους βγάλουμε ότι δεν δουλεύουν, να τους βγάλουμε τεμπέλδες. Και τι κάνουν στο κάτω-κάτω και τι ράνουν, που πώς να σου πω, μία μέρα στη ζωή της Τούνη να μπεις, να γίνεις Τούνη, θα σου λασκάρει σίγουρα βίδα, δεν θα το διαχειριστείς. Όχι τη δημοσιότητα, όχι τις υποχρεώσεις, το τρέξιμο. Και καλά κάνει και κάθε Τούνη και η οποιαδήποτε, εφόσον τα ζητάει και τα παίρνει, να τα παίρνει από μια εταιρεία για να κάνει μια προώθηση. Αλλά μπλέκονται μετά όλα αυτά. Και τι να μας πει ο τάδε που βγάζει αυτά τα λεφτά, ενώ ο βασικός μισθός είναι αυτό, και ενώ ήδη να φοροδιαφεύγει, τι δεν φοροδιαφεύγει η Σιλένα.
μένα και ο Άλεξ. Και μετά πάμε στο αν είναι δουλειά αυτό. Και γίνεται όλο ένα πράγμα που είναι πολύ βολικό για κουτσομπολιό και σουσού. Ναι, να του συζητάμε κοινωνικά, σαν του γάμου των γκέι. Να βγάλουμε το καθένα στα εσωψυχά του και τα προβλήματά του. Και εμένα αυτό με εκνευρίζει. Είναι λίγο τόπα. Σαν κάτι που έλεγε τώρα ο Θωμάς ο Ζάμπρας στο podcast που το άκουγα. Για άλλο ζήτημα βέβαια, για τη φάση με τον άλλο άνθρωπο. Μέσα σε όλα έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι είναι χαίρονται που ένας άνθρωπος που έκανε κάποια καλά πράγματα και δεν ξέρουμε αν έκανε και κάποια κακά, έχει πιαστεί. Και έλεγε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να χαρούν με την παραμικρή υποψία ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που είναι εξίσου μαλάκες ή κακοί με αυτούς, ναι. Ή το ότι τάδε που έκανε το καλό, κοίτα, τελικά δεν ήταν καλός, άρα και εγώ που δεν είχα κάνει το καλό είμαι εντάξει. Ναι, αυτό είναι λίγο αντίστοιχο. Θα το έχουν μέσα τους, ναι, δημοσίως, ναι. Θα κουνήσουν τα δάχτυλα σαν αυτοί αυτό να το κάνουν μπορεί σωστά. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν καν, είναι τελείως ασυνείδητο. Αλλά ότι αυτή είναι η λειτουργία, ρε παιδί μου. Και είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το η τάδε του. Τώρα έχουν πιάσει την κοπέλα έτσι χωρίς λόγο. Αλλά επειδή είναι μεγάλο όνομα, ας πούμε, στο influencing. Ότι τι κάνει τούνη και αυτό και παίρνει τόσα λεφτά για να κάνει έτσι και για να κάνει αλλιώς. Και είναι. Και πραγματικά... το παιδί της τούνη έχει πάει, έχει γυρίσει τον κόσμο και εγώ δεν έχω πάει μέχρι τα Μέγαρα. Ωραία. Ξυστή. Ξεκίνα να κάνει τη δουλειά που κάνει τούνη, ξέρω εγώ. Ενώ ότι δεν σου λέω ότι θα πετύχει απαραίτητα. Αλλιώς θα ήμασταν κι εμείς εκεί. Ναι, αλλά δοκίμασε αλλά να κάνει. Αλλά δοκίμασε να το κάνει. Για να δει και τις δυσκολίες, για να δει και τα benefits, για να δει όλα τα πράγματα πώς είναι. Εμένα το point μου είναι ότι έξω από το χορό όλοι μπορούμε να πούμε πολλά για ένα επάγγελμα και εσύ μπορεί να λες ο μεγαλογιατρός ή ο μεγαλοδικηγόρος ή ο μεγαλοαρχιτέκτονας. Δεν έχεις ανοίξει όμως ένα ιατρείο, δεν εννοούμε τώρα το συνοικιακό που άλλος βγάζει 200 ευρώ τη μέρα. Δεν έχεις ανοίξει ένα ιατρείο ή να έχεις εγχειρήσει 405.000 ανθρώπους για να δεις πώς είναι, για να πεις μετά έκανα και 10 σπίτια, που ναι, είναι και ναι, λογικό. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή όλοι ζηλεύουμε με την καλή έννοια ή και την κακή και αυτό που δεν έχουμε και αυτό που δεν ξέρουμε καθόλου πώς είναι. Ναι, αλλά μπορείς να ζηλέψεις καλοπροαίρετα και να μπορείς να ζηλέψεις κακοπροαίρετα. Δηλαδή, κακοπροαίρετο είναι το άντε μωρέ με την τούνη, τι πάει και κάνει, καλά τις κάνουν, καλά τις έτσι. Και καλοπροαίρετα είναι ρε μαλάκα, κοίτα κοπέλα. Να κάνω έκανε εγώ αυτό, να έκανε καταφέρω. Εκείνο, τρέχει, κάνει ράνι, κατάφερε να φτάσει εκεί. Αυτό τι μπορώ να κάνω εγώ για μένα. Αυτό θα το πούν όμως οι λιγότεροι από τους πολλούς που θα σχολιάσουν κάτι για έναν influencer στην προκειμένη, από εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι. Σου δίνω όμως το πάτημα να δω τι θα πεις. Αυτό που μια και λέμε για τους influencer και τα λοιπά και το πότε πληρώνονται και εγώ που έχω τελειώσει τα λογιστήρια από το καλοκαίρι και που θα την πληρωνόμουν αμέσως. Έχει μπει 2024, δεν την έχω πληρωθεί. Έχω πληρώσει το ΦΠΑ. Σε λίγο θα δώσω και το φόρο εισοδήματος και ακόμα δεν θα έχω πάρει τα λεφτά. Και μετά σου λέει ναι, αλλά εσύ έκανες αυτό και πήρες τόσα. Τα αρχίδια μου έχω πάρει. Ναι, εγώ δεν ήθελα να το πω όμως τώρα. Νιώθω δεν ότι δεν μετράει. Όχι, γιατί το έχουμε ξαναγκρινιάξει αυτό. Ωραία, ωραία. Συνέχισε. Θα συνεχίσω με πράγματα που συνέβησαν αυτό το μήνα, ταξίδεψα. Είδα τον κόσμο. Ξενόφερτα λοιπόν πράγματα που ξενοχλούν. Και κάτι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ στο ταξίδι μου, ή το που μπαίνω στο Google να βρω ένα καφέ, ένα μαγαζί να φάω, ένα οτιδήποτε, ένα αξιοθέατο, ένα μουσείο. Και γράφει ότι είναι ανοιχτά. Και δεν. Και είναι κλειστά. Και δεν αντιλαμβάνομαι τη φάση. Δηλαδή, αν εσύ ως αξιοθέατο. Πες ότι είμαι ένα κάστρο εγώ. Είσαι ένα κάστρο. Και αποφασίζεις ότι το Γενάρη, επειδή είναι off season, θες διακοπές, ρε φίλε. Θες να κάνεις 10 αλλαγές. Να κόψεις τα μαλλιά σου, να τα βάψεις. Να αλλάξεις τους πύργους σου, τα παράθυρα. Ναι, κάνεις μια συντήρηση. Έχεις έναν αλουμινάο καλεσμένο. Αυτό δεν μπορεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος από τους. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους δουλεύουν σε αυτό το κάστρο. Δεν μπορεί να μπει στο Google να γράψει. Θα είμαστε κλειστά αυτή την εβδομάδα. Μην έρθετε. Δηλαδή, όχι, εγώ θα πήγαινα αναγκαστικά το χαμηλό εδώ και 2,5 μήνες. Ναι. Αλλά... μην έρθετε στο συγκεκριμένο. Ναι. Πάτε σε ένα άλλο ανοιχτό. Κάπου, όπα, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, σε ένα κάτι, σε ένα μουσείο. Ναι. Ρε φίλε, πάω εκεί, γράφει ανοιχτά. Τάδε με τάδε. Πας εκεί και είναι ολόκληστα. Και λες, ρε γαμώτη. Και είναι σαφές ότι δεν είναι ότι προέκυψε κάτι. Γιατί όταν προκύπτει κάτι, συνήθως ένας άνθρωπος βάζει ένα χαρτί και λέει. Ναι, κλειστό, έχουμε διακοπή ρεύματος. Ναι, έχουμε πένθος, ναι. Αυτό. Ναι, ρε παιδιά, εγώ όμως έχω κάνει 20 λεπτά, ας πούμε, με το τραμ και με τα πόδια για να φτάσω μέχρι εδώ να πιω το γαμοκαφέ σου. Και δεν μπορώ να πιω το γαμοκαφέ σου. Και τώρα για να πάω αλλού.
δεν έχει εδώ κοντά και πρέπει να φάω άλλα 20 λεπτά, ξέρω εγώ, στο τράμι, στο περπάτημα. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα ραντ. Όχι, αυτό είναι. Ήταν ραντ με μία ανάσα. Θα συνεχίσω με κάτι το οποίο εντάξει, δίκασα στο πρώτο μου, οπότε θα συνεχίσω να δικάζω. Με ενοχλεί η φάση με τις αρρώστιες που μας περιτριγυρίζουν όλο αυτό τον καιρό, τον τελευταίο. Τον τελευταίο, δεν λέω τα τελευταία 3 χρόνια, το χτυκιό που σέρνεται. Τον τελευταίο δίμηνο. Και συμπληρώνω παράλληλα και η αντίληψη για αυτές. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν το έγραφα αυτό ήταν... Εγώ που δεν έκανα παράσταση θες. Όχι αυτό. Το παλιά δεν αρρωσταίναμε. Αρρωσταίναμε. Προ-COVID. Ναι. Δεν αρρωσταίναμε. Φυσικά. Και τι μου κάνει εντύπωση πάνω σε αυτό που με ενοχλεί. Ότι απ' τη μία ο κόσμος έχει γίνει πιο εξοικειωμένος με το ότι σήμερα είμαι καλά, αύριο δεν είμαι. Γιατί όντως για πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα κρυωματογρυπο φάσεις, δεν λέμε για πιο σοβαρές παθήσεις, είχαμε στο νου μας προ-COVID ειδικά ότι εντάξει, εγώ είμαι και νέος, μια χαρά, θα κρυώσω και 2 μέρες. Έρχεται το COVID, βλέπουμε ότι είτε είναι COVID, είτε είναι γρήπη, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι στρεπτόκοκο σέρνεται. Ξαφνικά υπήρχε ένας πανικός με αυτά. Μετά από τον πανικό περάσαμε στη χαλαρότητα, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ανά περιόδους, αυτό ίσως με ενοχλεί περισσότερο, κάνουμε Απρίλη με Οκτώβρη στα δέντρα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Ναι. Με το που κρυώσει ο καιρός αρχίζουν και σέρνονται ό,τι μπορεί να συρθεί και είσαι εσύ σε φάση. Έχω να πάω ένα ταξίδι, 5 μέρες πριν ποιον θα δω, μην πλευρητωθώ στο ταξίδι. Έχω μια σημαντική δουλειά και αρρωσταίνω, όπως ας πούμε αρρώστησα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Να είμαι καλά μέχρι την επόμενη Τετάρτη, γιατί άμα βήχω σαν τη γαϊδάρα ή άμα έχω πυρετό ή άμα έχω κανένα χτυκιό που κάνω κάθε μέρα τεστ, θα τη χάσω τη δουλειά. Μετά μπορεί να είναι το ναι, αλλά εγώ παίζω και κάθε εβδομάδα μια παράσταση. Άμα αρρωστήσω, σε αρρωστήσω τουλάχιστον μετά την Πέμπτη, γιατί άμα αρρωστήσω Παρασκευή, προλαβαίνω να το ισοφαρίσω. Και λέω, παλιά ήταν έτσι τα πράγματα. Απλά εμείς ήμασταν 18 χρόνια και δεν μας ένοιαζε. Δηλαδή ο κόσμος είχε αρρώστιες τέτοια, χτυκιά, ψού, φτού φτού και τέτοια. Νομίζω ότι δεν μας ένοιαζε αφενός γιατί δεν ήταν θέμα δουλειά στη μέση. Εμείς που δεν παίξαμε παράσταση χθες, γιατί αρρώστησε ένας από τους ηθοποιούς, δεν γινόταν. Ενώ ότι αυτό είναι κάτι που στα 20 μου δεν με αφορούσε, γιατί δεν είχα να πάω να παίξω, δεν είχα να πάω να δουλέψω. Εσύ στα 20 σου δεν είχες να πάω να κάνεις, ξέρω εγώ, την κλήρωση στο τάδε. Οπότε δεν σε ένοιαζε, ρε παιδί μου, άμα θα είσαι λίγο άρρωστος ή καθόλου άρρωστος ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Ήσουν για να πας για καφέ, για να πας στη σχολή σου, για να έρθεις σε μένα για γύρισμα κτλ. Εγώ που από μικρή είχα μια σχετική. Δεν έχω αρρωστοφοβία, είχα μια ανησυχία επ' αυτών, διότι βρέθηκα από μικρή στα νοσοκομεία, ρε παιδί μου, και κάπως ναι. Εγώ με θυμάμαι ανέκαθεν να λέω, με θυμάμαι να τσακώνομαι με την Κιάρα, η οποία ήταν με 38,5 πυρετό και γκρίνιαζε γιατί δεν πήγαινα στο σπίτι της. Και της λέω, ναι, είσαι τρελή. Πέρα όμως από τις προφυλάξεις, ναι, στη μετάδοση, δεν υπήρχε και αυτό το κάθε 2-3 μήνες ένα κύμα χτυκιού, οποιοδήποτε, όχι μόνο του COVID, το οποίο πλέον θα έρχεται και θα φεύγει, ναι, δηλαδή γρήπη. Ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα προηγούμενα 2-3, τα προηγούμενα 10 χρόνια πίσω, το 2014, είχαμε τόσο θέμα με τη γρήπη το χειμώνα. Γρήπη ενώ και σε νέους. Η μεγάλη, ο παππούς μου, θυμάμαι να πηγαίνει να κάνει το εμβόλιο στο φαρμακείο κάθε χρόνο. Αλλά να έχει αυτό τον πανικό, το ότι τώρα σέρνεται γρήπη, κλειστείτε ένα μήνα μέσα. Ποιον είδες, πού πήγες, τι έκανες. Έχει να κάνει και το ότι το ανοσοποιητικό, αναλόγως και τη φάση που είσαι. Δηλαδή, αν εσύ τρέχεις και δεν φτάνεις και είσαι όλη μέρα έξω, δουλεύεις και δεν κοιμάσαι καλά και δεν τρως καλά κτλ. Αν αρρωστήσεις, γαμήθηκες. Δεν θα το περάσεις σε 2 μέρες, μπορεί να το πέρναγες στα 20 που ξυνώσουνα. Μπορεί να είναι και αυτό. Ναι. Μπορεί να έχουμε γίνει πολύ alert από τη φάση τότε με το χτυκιό. Αυτό, μήπως αυτό εγώ σκεφτόμουν, ή ότι έχουμε γίνει πολύ alert ή το αντίθετο, τύπου εντάξει, έχω πυρετό, κλάιν, άντε πάμε. Ναι, αλλά εμείς κάναμε, ας πούμε, συζήτηση χθες για την παράσταση, τι θα κάνουμε, και ήμασταν, παιδιά, αν κολλήσουμε θα έχουμε σοβαρό θέμα. Δεν είναι τύπου, άμα κολλήσω εντάξει θα κάτσω και 2 μέρες σπίτι, είναι τύπου έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω αυτό, δεν με παίρνει να κολλήσω αυτή τη στιγμή. Εγώ το βλέπω και τελείως πρακτικά. Δεν ξέρω. Θα πάθω κάτι σοβαρό άμα πάθω μια γρήπη, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Αλλά ναι, γιατί μην προκαλώ την τύχη μου. Όχι, μην την προκαλώ. Καλή σάστημη εκεί που κάθεται. Κάτι το οποίο με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου. Μέσα στο κρύο. Όχι, ναι, στο σπίτι μου. Στο σαλόνι καθώς. Στο δωμάτιό μου, αλλά και πάλι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι που έπρεπε, ήθελα να πληρωθώ από μια δουλειά. Και... τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς. Θα έλεγε κανείς. Και μου ήρθε mail από το λογιστήριο ότι να υπογράψετε αυτό και να μας το στείλετε. Και λέω, excuse me, 2024, εσύ τώρα θες να σου τυπώσω το συμφωνητικό πληρωτικό
πληρωμής, να το υπογράψω, να το σκανάρω και να στο στείλω. Και μου λέει ναι. Και είμαι, λοιπόν, είναι κάτι καταπληκτικά site. E-sign λέγεται το ένα, Google Sign λέγεται το άλλο. Έχει άλλα 20. Δουλεύουμε μια πενταετία με αυτά. Στείλτε μου ηλεκτρονικά. Στείλτε μου ηλεκτρονικά να στο υπογράψω. Εκτός αν θέλεις, πάρω το Word, να το κάνω screenshot, να το βάλω στο Paint, με το Paint να κάνω την υπογραφή μου και να στο στείλω πίσω. Και η απάντηση να είναι, και να είμαι, δηλαδή είμαι εγώ υποχρεωμένη 2024 να έχω στο σπίτι μου εκτυπωτή. Πείτε, δηλαδή γράφτε μου ποιος έχει εκτυπωτή σπίτι του αυτή τη στιγμή. Τώρα το 2024. Μπείτε και γράψτε. Και εμείς έχουμε εδώ στο μαγαζί γιατί χρειάζεται και μάλιστα είναι ένας του Αλέξανδρου που τον έχει μια 15ετία. Λοιπόν, αν δεν είσαι κάποιο τέτοιο μέρος, δεν έχεις λόγο να έχεις εκτυπωτή στο σπίτι σου. Καλά, δεν είναι το πρόβλημα να έχεις εκτυπωτή, συγγνώμη, γιατί και να έχεις εκτυπωτή. Το πρόβλημα είναι ότι για όλους μας υπάρχει, η τεχνολογία έχει απλοποιήσει κάποιες διαδικασίες. Όπως δεν πάμε να κάτσουμε στο ταμείο της τράπεζας για να στείλω ένα πεντάρικο και στο στέλνω από τον καναπέ μου με Iris και κάνω και βάζω το τηλέφωνο και στο στέλνω. Έτσι αντίστοιχα υπάρχει το e-sign. Ακριβώς. Δηλαδή, και η απάντηση. Για την εξυπηρέτηση, όχι για να μην έχουμε εκτυπωτή. Και η απάντηση από το λογιστήριο ήταν όλοι έτσι το κάνουν μόνο σε έχεις πρόβλημα. Και είμαι έτοιμη μας επιτέθηκαν, να δηλαδή πάρω τηλέφωνο τους όλους τους influencers που ξέρω και να τους ρωτήσω αν έχουν εκτυπωτή στο σπίτι τους. Συγγνώμη βρε Παντελή μου, πώς έχετε εκτυπωτή. Αλήθεια. Ωραίο, και να τα έκανες βίντεο μετά αυτό. Ναι. Θα συνεχίσω εγώ, με ενοχλεί το να πρέπει να μαντέψω πόσο μεγάλο είναι κάτι που παραγγέλνω από delivery και ενώ μέγεθος μερίδας φαγητού, μέγεθος σουβλακιού, μέγεθος μπέργκερ κτλ. Διότι και καθότι, που λέει και η Χρυσίδα Γκαγκούτη, μπαίνεις να παραγγείλεις σε κάποιο από τα γνωστά app και βλέπεις, ας πούμε, ένα μπέργκερ, πραγματικό παράδειγμα, από ένα μαγαζί, δεν θέλω τώρα να πω ποιο είναι, αλλά για όσους μένουν στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει πάρα πολύ hype τελευταία. Είναι μονίμως μη διαθέσιμο και όταν το βρεις ανοιχτό, πέφτουν όλοι σαν τις μύγες και παραγγέλνουν. Δηλαδή, από την ώρα που πατάς τι θέλεις μέχρι να πατήσεις παραγγελία, μπορεί να έχει κλείσει. Τέλος πάντων, οπότε λέω, μπαίνω, παραγγείλω κάτι και βλέπω κάποια μπέργκερ που είχαν, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ το ένα. Προφανώς χωρίς πατάτες και τα συναφή. Και λες 5-6 ευρώ, άκου τώρα τι παίζει. Ή που θα είναι μινιατούρα, ή που θα είναι τίμιο μεν, αλλά δεν θα έχει πατάτα, ο σωσάκι, οριακά δεύτερο ψωμάκι. Δεν γράφανε αν έχει συνοδευτικό. Συνοδευτικό δεν είχε. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν το βλέπεις να κάνει 5-6 ευρώ, κάτι που ξέρει ότι κάνει 8-9-10 και πάλι μπορεί να είναι μικρό, αρχίζει και παίζει με τις πιθανότητες. Τι δεν έχει, δεν έχει σωσάκι, δεν έχει δεύτερο ψωμάκι. Δεν έχει το μπιφτέκι. Όχι. Από εκεί το κρίνεις καμιά φορά. Όχι. Αλλά και επειδή στα μπέργκερ κάποιες φορές γράφουν γραμμάρια. Ναι. Στο σουβλάκι που δεν ξέρεις άμα πρέπει να παραγγείλεις ένα ή δύο τη λιχτά και μπορεί να θέλεις να δοκιμάσεις από ένα μαγαζί που δεν γνωρίζεις. Ναι. Ή από ένα μαγαζί που ξέρεις ότι εγώ πεινάω πολύ, άμα πάρω από το τάδε θα πάρω δύο γιατί είναι μικρά. Εγώ έχω μία πρόταση να κάνω σε αυτό, σε όλα τα μαγαζιά εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα να βγάζουν φωτογραφίες στα φαγητά τους στις εφαρμογές, γιατί έχω χωρίσει να βλέπω την ίδια φωτογραφία σε όλα τα σουβλάκια και τα μπέργκερ που απλά βάζει για κάθε εφαρμογή. Okay. Και αυτές τις φωτογραφίες προτείνω να είναι με ένα χάρακα δίπλα, στο έτσι και στο έτσι, δηλαδή άξονα χύψη. Να ξέρουμε τι παίρνουμε. Να ξέρουμε τι παίρνουμε. Και μη σου πω ότι για πράγματα τα οποία έχουν και ένα άλλο σχήμα και δεν μπορεί να το δεις στον άξονα χύψη. Να κάνεις και ένα. Πώς μετράς την περιφέρεια του κόλου σου. Διάμετρο, περιφέρεια, πώς το λένε αυτό. Ναι, όχι, αλλά πέρα από την πλάκα, γιατί τώρα εσύ λένε από το χάρακα κοροϊδεύει. Εδώ δεν βάζω την φωτογραφία. Κοροϊδεύω. Αλλά είναι σημαντικό. Αλλά θα γαμούσε αν συνέβαινε. Ναι. Και γιατί πρόσεξε. Όπως επίσης, ας πούμε, κάποιος σου λέει σαλάτα την έχω σε ατομική, σε μεγάλη. Ναι, ξέρεις τι να περιμένεις. Ναι. Δεν βλέπεις μια σαλάτα 6 ευρώ έτσι, που πλέον για αυτή σαλάτα είναι πάμφθινη και σου έρχεται το τσούτσου το τόσο που είναι για σπουργίτη. Μπορεί να σου τόσο και μπορεί να σου έρθει και κανονική. Ναι. Ή να πεις θα πάρω τη μεγάλη τη σκεπαστή, άσε μη δεν μου φτάσει, είμαστε δύο άτομα και να είναι για ένα λόγο. Ναι. Δηλαδή κάπως πρέπει να ορίσουμε, να συμφωνήσουμε όλοι να μαζευτούμε σε ένα τραπέζι, να ορίσουμε πώς είναι η μερίδα ή το τεμάχιο για να ξέρει κιόλας ο καψερός που παραγγέλνει ή να μην μείνει με την πείνα που είναι πάρα πολύ άσχημο, ναι, να έχει παραγγείλει και να πεινάς μετά ή να μην πάρει κάτι παραπάνω που δεν το θέλει γιατί όταν είσαι ένας άνθρωπος στο σπίτι δεν θα φάει κάποιος άλλος ή οτιδήποτε, δεν τσιγκουνιά να το πληρώσω το 15 ευρώ delivery. Ναι, αλλά μην πετάξω το μισό. Όχι, μαλακία. Γιατί δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο θέλω να φάω. Είναι κρίμα γενικά να πετάμε φαγητό. Θα το πάω σε εμένα και θα το γυρίσω στα μαγαζιά. Ναι. Θα πω ότι με εκνευρίζω εγώ. Για άλλη μια φορά. Γιατί παραγγέλνεις από μαγαζιά που ξέρεις ότι δεν θα σου έρθει παραγγελία. Όχι.
που δεν μπορώ να φάω κανονικές ποσότητες. Μάλιστα. Διότι ζωρίστηκα πάρα πολύ στο ταξίδι μου, μιας και πήγαμε σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, που ως γνωστόν τρώνε μόνο κρέας και βαριά κρέατα κιόλας, δηλαδή δεν. Δηλαδή σε σαλάτα είχαν απλά λίγο λάχανο στην άκρη και που δεν θα έπαιρνα και σαλάτα να σου πω από εκεί, διότι ναι. Και εγώ επειδή έχω ταλαιπωρήσει το στομάχι μου με διάφορα ζητήματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο και κάπου και αυτό είναι σε φάση, να σου πω ρε κοπελιά, άσε με να συνέλθω λίγο, κάνε κάτι. Και εγώ είμαι σε φάση προσπαθώ ρε αγάπη, προσπαθώ, γιατί δεν τρώγαμε πυρήν, τώρα τρώμε, δηλαδή κάτσε να το βρούμε λίγο. Και αυτό είναι, ναι, ξέρεις τι θυμάσαι που μπορούσες να φας ένα σουβλάκι όλο μαζί, ναι, τώρα δεν μπορείς. Αλλά του λέω αυτό δεν είναι πρακτικό, γιατί άμα το πάμε έτσι, εγώ θα πρέπει να τρώω κάθε μια μισή ώρα από τρεις μπουκές. Και πήγα να φάω λοιπόν έξω εκεί στα ξένα. Και έτρωγα, πεινούσα κιόλας. Ναι, ήταν κενό σου ανοίγει την όρεξη στο εξωτερικό. Και το περπάτημα να δεις πως ανοίγει την όρεξη. Και το περπάτημα, ναι, βεβαίως. Έτρωγα 5 μπουκές παραπάνω και μετά ήμουνα, Αλέξανδρε, σου μιλάω ειλικρινά, πίστεψα ότι θα πεθάνω. Λέω, εδώ, σε αυτή την ταβέρνα θα αφήσω τα κόκαλά μου. Εντυπωσιακή έξοδος ομολογουμένως. Αλήθεια. Σε ταβέρνα. Αλλά δεν θα ήθελα. Και το εξωτερικό, δηλαδή, έμνα έχουμε να φέρουμε με αεροπλάνο τα δέοντα. Έμνα πρέπει να του στείλουμε και σε ταβέρνα. Τύπου είναι δίπλα σε ένα σνίτσελ. Μα δεν μπορώ με την περιγραφή αυτή. Καταλαβαίνω όμως ότι ζορίστηκες. Στην ταφόπλα και θα γράφει έφυγε από σνίτσελ. Πήγε από σνίτσελ. Τουλάχιστον να είναι και ωραίο, λες χαλάλι. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Θέλω να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τα μαγαζιά που έχουν και μικρότερα πράγματα μέσα στο μενού, διότι αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να φάνε 150 γραμμάρια μπιφτέκι στο μπέργκερ, το οποίο μαζί με το υπόλοιπο μπέργκερ είναι ένα τέρας, και όχι για τα δικά μου δεδομένα, αντικειμενικά, γιατί 100 με 120 γραμμάρια είναι η κανονική μερίδα. Είμαστε κι εμείς που έχουμε κάποιο θέμα και που δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Είναι και άλλοι άνθρωποι που είτε έχουν κάποιο ζήτημα με στομαχικό, το στομάχι τους, είτε με μια διαταραχή, είτε απλά είναι 30 κιλά οι άνθρωποι και τόσο μπορούν να φάνε. Καλά, ή γενικά το ότι να υπάρχει και επιλογή όταν θέλεις απλά να τσιμπήσεις, δηλαδή να μην είναι να πάρεις μόνο πατάτα. Θέλω να φάω ένα μπέργκερ, ρε παιδί μου, και δεν θέλω να είναι τόσο. Δεν μπορώ να φάω ένα τόσο. Πρέπει οπωσδήποτε να το παραγγείλω όταν θα είμαι π.χ. με τον κόμενό μου για να φάει το υπόλοιπο. Γιατί μετά τον μπέργκερ είναι κόλος, δεν τρώγεται. Δεν είναι γαμισέτα. Οι πατάτες τις ξανατηγανίζεις είναι γαμάτες, να το κάνετε αυτό. Αλλά τον μπέργκερ δεν τρώγεται. Ναι. Και λες, ωραία, δηλαδή εγώ τι θα πρέπει, μια ζωή να τρώω ένα καλαμάκι, ας πούμε, ή ένα πιτόγυρο, ή πίτσα που την ξαναζεσταίνεις πιο εύκολα, άμα να παραγγείλω. Ναι, το ακούω. Είναι σημαντικό και αυτό. Θα κλείσω με κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει να με ενοχλεί. Ποτέ, νομίζω. Μέχρι να πεθάνω. Με ενοχλεί όταν στην εξυπηρέτηση πελατών, σε οποιαδήποτε βασικά επαφή με εταιρεία, οργανισμό, που θέλεις κάτι, κάτι χρειάζεσαι. Με ενοχλεί είτε να με αντιμετωπίζουν σαν ηλίθιο, δηλαδή να τους παίρνω, να τους λέω το και το και το και το και το, για να μου απαντήσουν αυτοί μία ρημάδα κουβέντα και να μου απαντάνε σαν να μην τους εξήγησα, σαν να μην έχουν καταλάβει τι. Έχω όλη την εικόνα. Τα έχω βρει. Μου λείπει μία ρημάδα απάντηση. Ή αυτοί που δεν θα ξέρουν πράγματα που και τα ξέρω εγώ, που δεν είναι η δουλειά μου και που είναι αυτονόητα να τα ξέρουν εφόσον κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, άμα σε παίρνω τηλέφωνο να σου πω ότι π.χ. δεν έχω ίντερνετ, έχει πέσει τώρα, κάτι έπαθε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μου απαντάς, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση το router. Το έχω κάνει. Ωραία. Μετά μου λες, που εγώ το όμως στη συγκεκριμένη επικοινωνία που λέω το είχα αναφέρει κιόλας. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση στο router. Το έχω κάνει. Ωραία. Πάτε στο router, δείτε τι λαμπάκια ανάβουν. Τα έχω δει. Ωραία. Σας λέω ποια λαμπάκια ανάβουν. Μετά ξεκινάνε ερωτήσεις του στυλ. Τι με ρώτησαν σε ένα τηλέφωνο. Πόσες συσκευές έχω στο σπίτι. Λέω, θέλετε να σας δώσω και ε9. Έχω, λέω, πάρα πολλές συσκευές συνδεδεμένες. Τη συγκεκριμένη στιγμή είναι 2. Σε ένα λεπτό μπορεί να είναι 3. Δεν πέφτει από αυτό. Oh. Το ξέρω, είμαστε σε ένα σπίτι με 18 συσκευές, γι' αυτό έχουμε 3 router. Απάντηση. 3 router. Ναι, λέω, είναι τα 2 πάνω στο 1 που μας έχετε δώσει εσείς. Διότι είναι ένα σπίτι στο οποίο σε πολλά σημεία δεν πιάνει. Επομένως, έχουμε αναμετάδοση. Υπάρχει ένα δεύτερο router. Α, τις είδατε και τις άλλες 2. Ναι, τις είδα. Και να προσπαθώ να του πω ότι καλησπέρα, σας έχω πάρει τηλέφωνο για να μου κάνετε αυτό το optimization που κάνετε εξ αποστάσεως, έτσι ώστε αν γίνει και αυτό και δεν έχω, και εφόσον δεν με έχετε ενημερώσει για κάποια βλάβη,
να δούμε τι διάολο γίνεται. Ναι. Μη μου απαντάς ένα έμι του δημοτικού σαν να σε πήρε η μαμά μου που τόσα ξέρει. Δεν είναι το δημοτικό, αλλά δεν έχει εξοικείωση με τα ίντερνετ. Και θα σε πάρει και σου πει: Βλέπω εδώ να παίζουν τα λαμπάκια. Δεν σου είπα αυτό. Σε πήρα, σου είπα: Έχω αυτό το θέμα, έχω κάνει αυτά. Και μου ξεκίνησε την κασέτα από το πρώτο βήμα που σου είπα το έχω κάνει. Για να φτάσουμε μετά από 20 λεπτά τηλέφωνο να μου πεις ότι έχει κάνει optimization τη φασούλα. Και να κλείσω και να σε πάρω σε 10 λεπτά για να σου πω αν έχω ακόμα πρόβλημα. Και να φάω εγώ 25 λεπτά σε ένα τηλέφωνο για να μου κάνεις optimization εξ αποστάσεως. Και παράλληλα, ενώ δεν σε ακούω, να μου λες δεν σας ακούω και να σου απαντάω εγώ ότι ναι, δεν με ακούτε, γιατί εγώ μέσα στο σπίτι δεν έχω σήμα. Και για να έχω σήμα χρησιμοποιώ WiFi calling. Και αν δεν έχω WiFi, γιατί εκείνη την ώρα εγώ έχουμε 100 στάρα στο σπίτι και είχα 3 download και 0,45 upload. Ούτε κλίση δεν μπορούσα να βγάλω. Και ποια μέρα ήτανε. Ούτε κλίση. Και να του λέω, δεν μπορώ να σας πάρω με κάποιο άλλο τρόπο τηλέφωνο. Αν για να σας πάρω πρέπει να βγω εκτός σπιτιού και αν βγω εκτός σπιτιού για να σας πάρω με δεδομένα, δεν θα έχω πρόσβαση στο router. Δηλαδή, γαμώ το κερατό μου, το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν πήρα να τετραγωνίσουμε και κάνα κύκλο, ας πούμε. Και αυτός ξέρει τα πενταπλάσια από μένα θεωρητικά. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, να κάνω το optimization. Αυτός ξέρει και άλλα 100 για να κάνει troubleshooting. Εγώ που είμαι άσχετος, ξέρω ότι έχω κάνει τα 5 πρώτα βήματα και σου ζητάω το 6ο και εσύ μου λες 10 άσχετα, το πρώτο βήμα από την αρχή και τρώμε 20 λεπτά. Για να είμαστε δίκαιοι και από φίλους που είναι IT κτλ. 9 στις 10 είναι, έχετε κάνει επανεκκίνηση. Αχ, όχι. Οπότε αντιλαμβάνομαι και τον άλλο που έχει φάει ήδη 50 τηλεφωνήματα. Είστε σίγουρος ότι είναι στην πρίζα. Αχ, τελικά δεν ήτανε. Και είναι, ξέρεις, και καλά που είναι. Κάποιες φορές η αλήθεια είναι ότι σε αυτά πέφτει σε ανθρώπους που είναι λίγο ξύπνοι και. Ναι. Βγάζεις άκρη και σε ανθρώπους που δεν θέλανε. Που καταλαβαίνω γιατί δεν θες να πας σε αυτή τη δουλειά, αλλά δεν θέλαν καθόλου να πάνε εκείνη τη μέρα στη δουλειά και δεν επικοινωνούν και δεν έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν. Ναι. Απλά κάπου τους καταλαβαίνω γιατί τρώνε πάρα πολύ βρυσίδι. Και τρώνε πάρα πολύ βρυσίδι, το ρίχνουμε κι εμείς δηλαδή, για κάτι το οποίο δεν φταίνε αυτή. Ναι, απλά βρίσκονται στη θέση. Η εταιρεία που... είναι η θέση αυτού που τρώει το βρυσίδι. Ναι. Απλά το point μου είναι ότι όταν πετύχει έναν άνθρωπο που του κόβει και γιατί σε αυτή τη δουλειά. Πέρα από το να ξέρεις τις πληροφορίες που σου διδάξανε για να απαντάς τα τηλέφωνα, πρέπει και να σου κόβει, να είσαι εύστροφος, να ακούς και να προσαρμόζεις την κασέτα που ξέρεις σε αυτά που σου λέει αυτός. Έχει τύχει να μιλήσω με άνθρωπο που κατάλαβε ότι και από τη φωνή ήταν πολύ νεαρός και του έκοβε και του είπα: Να σου πω για να μην σε κουράζω. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό. Ναι. Πάμε στο προκείμενο, πάμε στο επόμενο θέμα. Και μέσα σε 2 λεπτά έβγαλα άκρη που έτσι και εγώ δεν τον απασχόλησα αυτόν τον άνθρωπο 20 λεπτά και ο επόμενος. Αντίστοιχα, που περιμένουμε ένα πρόβλημα, δεν θα περιμένει 30 λεπτά στο τηλέφωνο εμένα να κάνει επανεκκίνηση στο router δια του τηλεφώνου και θα κάνουμε όλη τη δουλειά μας και θα είμαστε ευτυχισμένοι και δεν θα έχουμε θυσιάσει υπομονή και ψυχικό σθένος σε ένα γαμημένο τηλέφωνο. Και να σου πω κάτι, με αυτό θα κλείσω τελικά. Όχι με το ίντερνετ που μου έχουν πρίξει τα παπάρια. Θα κλείσω με το γεγονός ότι ήμουνα σε μία ξένη χώρα όπου ενημερώθηκα για το roaming, για το τι χρειάζεται, για το τι δεν χρειάζεται κτλ. Μου τελείωσαν τα megabyte, δεν με ενημέρωσαν. Είχα εγώ 20 ευρώ, 16 ευρώ υπόλοιπο μέσα, γιατί έχω κρατό συμβόλαιο. Μου ήρθε ένα μήνυμα κάποια στιγμή που έλεγε: Σας έχουν τελειώσει τα megabyte και έχετε ήδη ξοδέψει και 12 ευρώ σε χρέωση που είναι με το λεπτό, με ναι, το. Με το megabyte. Ναι, έχουμε χρονοχρέωση, κάτι, whatever. Να μου κάνει ο φίλος μου hotspot. Να προσπαθώ να επικοινωνήσω με την εταιρεία, να τους πω: Έχει γίνει αυτό και αυτό, και σαν να μην φτάνουν όλα τα άλλα. Και μου έχετε φάει 12 ευρώ και δεν με ενημερώσατε όταν έγινε το θέμα και προσπαθώ να αγοράσω, γιατί εγώ στην αρχή θα το παρέλειπα αυτό με τα 12 ευρώ, αλλά μετά τσαντίστηκα, να προσπαθώ να αγοράσω gigabyte, να μην με αφήνει ούτε με χρέωση υπολείπου, ούτε με χρέωση λογαριασμού. Η κοπέλα στην εξυπηρέτηση να μην θέλει να συνεννοηθεί, να μην, πραγματικά η συγκεκριμένη δεν ήθελε ρε, δεν ψινότανε. Να μου λέει μετά ξέρω σε ποια χώρα βρίσκεστε και είμαι τύπου, σκέφτομαι και εγώ τα αντίστοιχα με σένα που καταλαβαίνω και την άλλη που ρωτάει, γιατί άμα είμαι ξέρω εγώ στη είπα, δεν έχει roaming Ευρώπης, είναι άλλα πράγματα, μπλα 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 μπλα. Όχι, σου στέλνω, ξέρω που είμαι, είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν αυτά και αυτά και αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι που είμαι, το πρόβλημα είναι ότι η γαμημένη εφαρμογή σου δεν με αφήνει να σου δώσω λεφτά για να πάρω ίντερνετ. Να πληρώσουμε θέλουμε. Και ενώ μου έχει φάει και 12 ευρώ και είμαι, περπατάω σε ένα κάστρο, το δικό μου. Ταυτόχρονα βρίζω στο chat, να είναι πάρει στην άκρη ξέρω εγώ, τύπου θες να σταματήσουμε.
πούμε, θες να. Μέχρι να τελειώσει για να τραβήξει ένα πλάνο, ρε παιδί μου, λέω θα το τραβήξω κατεβαίνοντας τα κολοπλάνα. Μπλα 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 μπλα. Για να μου πει στο τέλος ότι δεν είναι δικό μας στέξιμο αυτό με τα 12 ευρώ, γιατί εμείς σας ενημερώσαμε, αλλά τύπου χαριστικά σας τα επιστρέφουμε. Και εκεί γίνομαι τούρμπο και είμαι πώς στέλνω στο chat screenshot να δείτε ότι. Τα μηνύματα που μου έχουν έρθει από την εταιρεία που λέει: έχετε απαυτώσει το τάδε σας και σας έχουν χρεωθεί και 12 ευρώ σας τα έχουμε φάει. Και δεν έχει έρθει καμία ειδοποίηση πριν από αυτό που να λέει: τελειώνουν τα megabytes σας ή τελειώσαν τα megabytes σας. Και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Και να μου φας τα έξτρα χρήματα που να πούμε ότι πάει στο διάλογο που δεν πάει. Γιατί 12 γάμενα ευρώ βέβαια, αλλά είναι ένα μπέργκερ. Αυτό, ναι. Ναι, όχι. Δεν σε παρακαλώ. Είναι 3 σουβλάκια. Λοιπόν. Και να μην με αφήνεις. Δηλαδή, αν εγώ βρισκόμουν σε μια κατάσταση ανάγκης, αν ήμουν μόνη μου και δεν ήταν ο Πάρης μαζί μου, να έχω το. Το hotspot. Το hotspot. Τι θα έκανα σε μια ξένη χώρα, ας πούμε, χωρίς να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο ή να επικοινωνήσω με κάποιον. Φάση είναι και επικίνδυνο, πώς να σου το πω. Βγήκε άκρη τελικά. Βγήκε άκρη και μου φαγε μισή ώρα από τη ζωή μου σε μια εκδρομή πάνω σε ένα κάστρο. Αχ, έπρεπε να μου πω μια μεριά, θα το χαλίσουμε σε 5 λεπτά. Πολύ την ώρα. Όχι. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο. Δεν ξέρω τι να πω, είπαμε πολλά σε αυτό το βίντεο. Όσο γενικότερα θα μας συμβαίνουν πράγματα που μας εκνευρίζουν. Βεβαίως, κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μας τα social media για να μας ακολουθήσετε σε αυτά και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια πράγματα που δυσκόλεψαν ψυχικά εσάς αυτό το μήνυμα. Και τι άλλο τους ρώτησες που είπατε σταμάτη, γράψτε τώρα, δηλαδή είπες πριν γράψτε τώρα. Δεν θυμάμαι. Και αυτό που σας είπε πιο πριν. Αυτό που σας είπα πριν. Που λέει γράψτε τώρα αν έχετε κάτι, αν είστε. Αν έχετε τίποτα. Γράψτε το. Άντε, γεια.